Καλησπέρα. Θα λύσουμε μια άσκηση στις οδοντώσεις, στα στοιχεία μηχανών. Η άσκηση μας λέει τα εξής, ότι δίνεται ο οδοντόστροχος με διαμετρικό βήμα μοντούλ μη ίσον 3 χιλιοστά και αριθμό δοντιών Z ίσον 20 δόντια. Μας ζητάει να βρούμε κάποιες από τις βασικές διαστάσεις του τροχού, δηλαδή μας ζητάει να βρούμε το D0, την αρχική διάμετρο, το HK που είναι το ύψος κεφαλής των δοντιών, το HF που είναι το ύψος των ποδιών του δοντιού, το H που είναι το ύψος του δοντιού, το K που είναι η διάμετρος κεφαλής και το TAF που είναι το διαμετρικό, που είναι το βήμα της οδόντωσης. Για να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία, μπορούσα να μας ζητήσει και άλλα βέβαια, για να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία βλέπετε μόνο με το μοντούλ και τον αριθμό των δοντιών μπορούμε να τα βρούμε. Το μόνο πρόβλημα είναι να θυμόμαστε τους τύπους βέβαια. Οι τύποι βρίσκονται στο βιβλίο μας, μπορούμε να τους διαβάσουμε και είναι η εξής. Ξεκινάμε για να βρούμε το D0 πρώτα. Το D0, ο τύπος που μας δίνει είναι D0 ίσον μη μοντούλ επί Z. Συνεπάγεται D0 ίσον το μη είναι 3 χιλιοστά επί Z που είναι 20. Αυτό μας κάνει D0 60 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν το D0, την αρχική διάμετρο. Πάμε να βρούμε το HK. Το HK από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι είναι ίσον με το μοντούλ. Άρα, HK δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι ίσον με 3 χιλιοστά. Λοιπόν, και το HK. Πάμε να βρούμε το HF. Το HF δίνεται από τον τύπο HF ίσον 1,17 επί μοντούλ. Άρα, HF ίσον 1,17 χιλιοστά. Συγγνώμη, επί 3 χιλιοστά, τότε HF αυτό μας δίνει 3,51 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν και το HF. Πάμε να βρούμε το H. Το H δίνεται από το τύπο 2,17 επί μοντούλ. Συνεπάγεται λοιπόν H ίσον 2,17 επί 3 χιλιοστά. Προσοχή στις μονάδες. H λοιπόν ίσον με 6,51 χιλιοστά. Οπότε βλέπουμε τα πάντα έχουν μονάδες χιλιοστά. Μιας και το μοντούλ που εμπλέκεται στους περισσότερους τύπους είναι σε χιλιοστά. Πάμε να βρούμε το DK. DK ίσον μη επί Z συν 2. Και αυτός ο τύπος από τη θεωρία μας μέσα από το βιβλίο. DK λοιπόν ίσον μη επί Z συν 2. Συνεπάγεται DK ίσον μη 3, δηλαδή επί Z 20 συν 2. Συνεπάγεται 20 και 2 μας κάνει 22, 22 επί 3 μας κάνει 66. Άρα, DK είναι ίσον με 66 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν και το DK. Πάμε να βρούμε τώρα το TAF που είναι το βήμα της οδόντωσης. Το μοντούλ γνωρίζουμε ότι είναι ίσον και με TAF προς πι. Άρα, TAF ίσον μη επί πι συνεπάγεται TAF ίσον 3 χιλιοστά επί 3,14, τότε τα αφήσουν 9,42 χιλιοστά. Βρήκαμε λοιπόν και το TAF, το βήμα της οδόντωσης. Πολύ προσοχή στο να μάθουμε τους τύπους. Αυτά είναι μια άσκηση στα στοιχεία μηχανών, στις οδοντώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερες τέτοιες ασκήσεις μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο ίντερνετ, στο τεχνικη-εκπαίδευση.gr.